Τον Λιθουανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας επανέλαβε τις διαρκείς απειλές που εκτοξεύει σε καθημερινή βάση Άγκυρα με το κάζους Μπέλη και την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε και τις ανησυχίες της Αθήνας για τον πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιο. Σημεριστήκαμε και σημεριζόμαστε τις ανησυχίες της Λιθουανίας για τον πυρηνικό σταθμό στο Αστραβέγης της Λευκορωσίας. Κατανοούμε πλήρως τις ανησυχίες σας. Είναι μόλις 50 χιλιόμετρα από το Βίλνιους. Έχουμε ανάλογες ανησυχίες για την κατασκευή ενός άλλου σταθμού με ρωσική τεχνολογία στο Ακούγιο της Τουρκίας σε μια σεισμογενή περιοχή. Από την πλευρά του, ο Γκαμπρέλιος Λάντσμπεργκ στάθηκε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στην επίθεση στη Μαριούπολη όπου διαβίει η ελληνική κοινότητα, αλλά και στις κοινές προκλήσεις από τον υβριδικό πόλεμο με τις μεταναστευτικές ροές που υφίστανται οι δύο χώρες από τους γείτονές τους. Τα σύνορα Ελλάδας και Λιθουανίας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεχόμαστε πολύ σοβαρές μεταναστευτικές πιέσεις. Εκτιμούμε πάρα πολύ τη στήριξη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της υβριδικής επίθεσης που δεχτήκαμε από το καθεστώς Λουκασέγκο, που προσπάθησε να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην αλλαγμένη πραγματικότητα και να κλείσει τα κενά που έχει αποκαλύψει η εμπειρία μας.